η πρωινή δημοσιογραφική μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Κούτρας και καλεσμένο έχουμε με αφορμή την συζήτηση για τον συμπαραστάτη του πολίτη που έχει ξεκινήσει. Ναι, τον συμπαραστάτη του Δημότη λοιπόν, για να το φέρουμε και στο επίπεδο του Δήμου, σωστά. Που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό η συζήτηση με τον άνθρωπο που νομίζω ότι με μεγάλη συνέπεια υπηρετεί εδώ και 2 χρόνια περίπου την ίδια διαδικασία της θεσμοθέτησης και της πλήρωσης της θέσης του συμπαραστάτη του Δημότη, τον κύριο Γιάννη Στρωματιά, πρώην Δημοτικό Σύμβουλο και επιλαχών Δημοτικό Σύμβουλο του τωρινού Δημοτικού μας Συμβουλίου. Κύριε Στρωματιά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση προσωπικά και το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό σας. Μόνο μια διόρθωση ότι η άποψή μου και αν θέλετε η ενεργοποίησή μου για το συμπαραστάτη είναι από το 2014-2015 και όχι μόνο δηλαδή και πριν από το 2012 που έκανα μια ανακοίνωση τότε επί Δημαρχίας Κοτρονιά που πράγματι τότε έψεγα τον κύριο Κοτρονιά ότι δεν μπόρεσε την πρώτη περίοδο της εφαρμογής του νόμου να εφαρμόσει το συμπαραστάτη. Τον έψεξα και εντάξει, φαίνεται στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς είναι πολλά χρόνια η δική μου παρέμβαση για αυτό το θέμα. Θέλετε να μας πείτε 2 κουβέντες για το θεσμό? Είναι ένας θεσμός εξαιρετικός, ένας θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε το 2011 με τον Καλλικράτη τότε, επί κυβερνήσεως Πασόκ Γεωργίου Παπανδρέου και με υπουργό τότε τον Γιάννη Ραγκούση. Ήταν μια κατά τη γνώμη θεσμική τομή. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι ανεξάρτητος, δεν έχει καμία σχέση δηλαδή εξάρτησης από τη διοίκηση των Δήμων. Δέχεται καταγγελίες πολιτών, τις οποίες προσπαθεί να διεκπεραιώσει με νόμιμο τρόπο και καλόπιστο τρόπο με τη διοίκηση. Όμως αν δει και αντιληφθεί και φαινόμενα κακοδιοίκησης, έχει κάθε δικαίωμα να ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, να θέσει το θέμα στη Δημοτική Αρχή για καλυτέρευση και θεραπεία όλων αυτών και βεβαίως έχει δικαίωμα, αν το πράγμα είναι και πιο δύσκολο, να απευθυνθεί και σε άλλες υπηρεσίες. Εκείνο που είναι ότι ο ανεξάρτητος και ο ρόλος, ο ανεξάρτητος και ο δημοκρατικός ρόλος του στα πλαίσια του συστήματος των Δήμων και Κοινοτήτων, της αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν ένας θεσμός ανεξάρτητος, όπως έχουμε πει, πέρα από τις δημοτικές αρχές που δεν μπορεί να μπει σε καλούπια. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Βεβαίως. Το δεύτερο είναι ότι έχει στη δυνατότητά του, στην ευκαιρία του, να λειτουργήσει παράλληλα με τις δημοτικές αρχές. Βεβαίως. Να ελέγξει. Βεβαίως, να ελέγξει. Με ποιο τρόπο να ελέγξει? Μέσα από την αλληλογραφία με τις υπηρεσίες για ένα θέμα να δει, να ελέγξει εισαγωγικά, δεν είναι ελεκτικός ρόλος με την έννοια δηλαδή όπως είναι του ελεκτή νομιμότητας. Σωστά. Είναι όμως ελεκτικός σε εισαγωγικά, μπορεί να διακρίνει κάτι και να το θέσει στη Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή προς το συμφέρον των Δημοτών να το θεραπεύσει. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύω κύριε Κούτρα ότι δεν είναι μόνο καλό για τους δημότες αυτό, για τον απλό και ανώνυμο δημότη που δεν μπορεί να απευθυνθεί εύκολα σε υπηρεσίες του Δήμου, υπάρχουν. Μάλιστα. Θέματα άμεσα. Όμως είναι και καλό και για τις δημοτικές αρχές, ας πούμε για κάποια δημοτική και για δημοτική αρχή Λαμιαίων, να κάνει τον θεσμό, να τον καθιερώσει ούτως ώστε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να βοηθηθεί στο έργο αυτό της καλύτερης παροχής υπηρεσιών και λειτουργίας των θεσμών στο Δήμο μας. Μάλιστα. Είναι διπλός λοιπόν ο σπουδαίος ρόλος του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης όπως λέγεται. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ακόμα ένα εργαλείο στα χέρια των Δημοτών στο να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με ένα άλλο κανάλι. Ακριβώς. Για όλα τους τα ζητήματα. Ακριβώς. Για όλα τα προβλήματα. Όταν δηλαδή δεν εισακούονται από δημοτικές υπηρεσίες ή από τους αιρετούς προϊσταμένους των υπηρεσιών αυτών, είτε από αμέλεια, είτε αν θέλετε από δυσλειτουργία, είτε από οτιδήποτε άλλο, να απευθύνεται εκεί με έγγραφη αναφορά και ο συμπαραστάτης να μπορεί να δώσει λύσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και να προσπαθεί γι' αυτό το λόγο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο απλός και ανώνυμος δημότης έχει ένα μεγάλο όπλο, γι' αυτό και εγώ από τότε, και δεν το αφήνω αυτό, να ξέρετε, προχώρησα και έκανα όλη αυτή την προσπάθεια και ελπίζω ότι πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει
Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν υποψηφιότητες, δεν έχω κάποια πληροφόρηση, mm-hmm. γιατί χθες έληξε η προθεσμία που είχε ταχθεί από το Δήμο, mm-hmm. από την προκήρυξη. Ελπίζω ότι στην προσεχή συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα, θα γίνει ψηφοφορία και θα ανεδειχθεί τελικά ο συμπαραστάτης του Δημότη μεταξύ όλων των υποψηφίων. Μάλιστα. Συνεπώς, ο συμπαραστάτης του Δημότη ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκλέγεται, επιλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή όσοι είναι παρόντες, τα 3/5 πρέπει να τα πάρει κάποιος, να πάρει τους ψήφους των 3/5 των Δημοτικών Συμβούλων, ώστε να επιλεγεί. Αν δεν γίνει αυτό, ο νόμος λέει ότι σε ένα μήνα επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Οπότε υπάρχει τρόπος, δηλαδή μέσα στο μήνα αυτόν οι δυνάμεις, οι δημοτικές, οι παρατάξεις να συνανέσουν μεταξύ τους, να συνοηθούν και να βγάλουν έναν. Να υπάρξει μια ζήμωση. Ναι, και αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο, ότι όλα τα χρόνια από την περιοχή Κοτρονιά, από το 2010 μέχρι σήμερα, οι τρεις δημοτικές, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την παρούσα δημοτική αρχή, mm-hmm. αλλά οι δύο δημοτικές αρχές δεν θέλησαν να βρουν συνενετικούς τρόπους να ορίσουν το συμπαραστάτη. Από πότε έχουμε να δούμε συμπαραστάτη? Συμπαραστάτη στη Λαμία, στο Δήμο Λαμιών, δεν υπήρξε ποτέ. Μάλιστα. Άρα πάμε λοιπόν για ένα καινούριο θεσμό στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είναι καινούριο θεσμό για τη Λαμία και είναι πρόκληση για τον Δήμαρχο, τον κύριο Καραΐσκο, τον συνάδελφό μου, να τελικά να το κάνει. Δηλαδή να βρει τον τρόπο, έχει την κατάλληλη, ας το πούμε έτσι, εμπειρία, να κάνει τελικά, να συνεχθεί με τους άλλους αρχηγούς και να εκλέξει έναν από τους, αν υπάρχουν υποψηφιότητες, δεν ξέρω, σας λέω, δεν έχω ενημερωθεί ακόμα, θα ενημερωθώ, και να επιλέξει ένα συμπαραστάτη ο κ. Καραΐσκος και όλες οι δυνάμεις και η αντιπολίτευση. Να βρουν δηλαδή μια φόρμουλα σε κάποιο πρόσωπο. Το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας με την προκήρυξη της θέσης, εκτιμάτε ότι είναι σημάδι ότι θα πάμε προς τα εκεί? Προσέξτε, δεν εκτιμώ τίποτα, διότι και τις άλλες φορές προκηρύχθηκαν οι θέσεις. Και το κύριο Κοτρονιάς το 2011 την προκήρυξε, ήταν όμως άπρακτη. Το 2015 πράγματι έγινε από τον κύριο Σταυρογιάννη και έγιναν δύο συνεδριάσεις, οι οποίες επίσης άπρακτες. Απέβησαν άπρακτες. Είχαμε υποψήφιους, αλλά δεν καταλήξαμε. Είχαμε τέσσερις υποψηφίους, εκ των οποίων πρέπει να το πω, ήμουνα και ο ίδιος. Και πήρα ψήφους τότε, με ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά όμως τότε ήταν το 2/3 των. Ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Το δύσκολο, ναι. Και τώρα ο κύριος Καραΐσκος κάνει την προκήρυξη, όπως έχει δικαίωμα και την οποία άργησε. Λυπάμαι να το πω, αλλά εδώ είναι ένα έλλειμμα πολιτικό, έτσι. Έπρεπε να το κάνει από την αρχή, γιατί ο νόμος λέει ενδεικτικά 2 μήνες ότι πρέπει να γίνει αυτό, η έναρξη της διαδικασίας. Δεν το έκανε, βέβαια υπάρχουν τα ελαφρυντικά της πανδημίας, αλλά επειδή η κυβέρνηση κάποια στιγμή υπήρχε ένα κενό, μπορούσε να το κάνει τότε. Ναι. Δεν το έκανε, έστω και τώρα όμως, πράγματι υπάρχει, ελπίζω ότι είναι η πρόθεση να γίνει τελικά, να γίνει επί της ουσίας, όχι μόνο για τη διαδικασία. Ναι. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Εγώ επειδή θέλω να είμαι γενικά, όχι ευκολόπιστος, αλλά καλόπιστος, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι το σπίτι μας, το χωριό μας. Ας πούμε λοιπόν, μπράβο, η γειτονιά μας, ας πούμε ότι πάμε σε μια διαδικασία να βρούμε έναν άνθρωπο να παίξει αυτό τον ρόλο. Ναι. Ο ρόλος αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τώρα συζήτησή μας, κύριε Στρωματιά, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πείτε μας ένα-δύο παραδείγματα, έτσι, από την εμπειρία σας. Πού μπορεί να βοηθήσει πια ο συμπαραστάτης? Ο συμπαραστάτης λοιπόν δέχεται. Υπάρχει μια καταγγελία ενός που είναι για την πολλοδομία. Διαφωνεί. Υπάρχει ένα θέμα με την, λέω, μια υπηρεσία. Δεν βρίσκει το δίκαιό του. Βλέπει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία ή κάποια, ας το πούμε έτσι, ενέργεια η οποία δεν τον καλύπτει. Ναι. Μπορεί λοιπόν να κάνει μια αναφορά, να πάει η υπόθεση στο συμπαραστάτη του Δημότη, ο συμπαραστάτης θα την αξιολογήσει, θα τη μελετήσει και σε ένα μήνα πρέπει να αποφασίσει. Πρέπει να ενεργήσει με την υπηρεσία, να δει τις απόψεις της υπηρεσίας και να κρίνει ο ίδιος πώς θα το χειριστεί. Μπορεί λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, αν πράγματι ο πολίτης έχει δίκιο, ο συμπαραστάτης θα τον δικαιώσει και θα μεθοδεύσει την νόμιμη διαδικασία. Αν δεν έχει δίκιο, θα τον απορρίψει την αίτηση. Συνεπώς, μπορεί είναι ένα, δηλαδή, ένα εργαλείο για να ο Δημότης να μην απευθύνεται με έξοδά του σε άλλες αρχές και σε άλλες, ας πούμε, να πηγαίνει στα δικαστήρια. Έτσι. Δηλαδή, ο Δημότης, ο ανώνυμος, ο απλός Δημότης,
που δεν έχει και τα οικονομικά μέσα, στο πούμε έτσι, να μεθοδεύσει μια δικαστική ή εξωδικαστική, αλλά πάντως διοικητική ενέργεια με χρήματα, να το κάνει μέσω του συμπαραστάτου του Δημότη. Επίσης, μια άλλη είναι, ξέρω εγώ, για θέματα πιο ίσονος σημασίας, ξέρω εγώ, με θέματα καθαριότητος, mm-hmm. με θέματα, ξέρω εγώ, που κρίνει ότι το Δήμος τον έχει αδικήσει σε ένα θέμα, ξέρω εγώ, οικονομικό. Μάλιστα. Δηλαδή θέματα τέτοια. Ναι. Δεν μπορώ να εξειδικεύσω, γιατί αυτά είναι και υπάρχουν εκθέσεις στην Αθήνα και ο συμπαραστάτης των Αθηνών είχε κάνει κάποια. Ο νέος συμπαραστάτης τώρα που θα εκλεγεί, αν εκλεγεί, ναι. θα τα δει αυτά και μάλιστα. όλα προκύπτουν και από εγκυκλίους κλπ. Να διατυπώσω μία απορία. Παρακαλώ. Η οποία νομίζω ότι είναι και των ακροατών μας. Τι προσόντα πρέπει να έχει ναι. ο συμπαραστάτης και αν αυτό ναι. στελεχώνεται και με κάποια άλλα πρόσωπα ή είναι μονάδα. Ο συμπαραστάτης στο Δημότη πρέπει να είναι, δεν είναι απαραίτητο να έχει ένα επάγγελμα οπωσδήποτε. Πρέπει, mm-hmm. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πολίτης που είναι, ο νόμος λέει, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Τι σημαίνει εγνωσμένου κύρους? Να είναι γνωστός ευρύτερα, ναι. το ξέρει ο κόσμος. Να έχει ένα κύρος στην κοινωνία, ξέρουν όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ποιοι είναι αυτοί, mm-hmm. Και να έχει και μια εμπειρία. Ποια είναι η εμπειρία τώρα? Να είναι, ξέρω εγώ, να ασχολείται με διοίκηση, να έχει ασχοληθεί. Ναι. Να έχει ασχοληθεί, αν θέλετε, με τα δημοτικά θέματα. Mm-hmm. Να έχει ασχοληθεί μέσω του επαγγέλματός του με υποθέσεις τέτοιες. Να έχει παράπλευρες υποθέσεις χειριστεί. Οι δικηγόροι, ας πούμε, οι συναδελφοί μου, mm-hmm. είναι πράγματι μια καλή, ας το πούμε έτσι, προσφορά για συμπαραστάτη. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο άνθρωπος που θα αναλάβει πρέπει να έχει την διοικητική ικανότητα να μεθοδεύει τέτοιες καταστάσεις σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τη συνείδησή του. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας που δεν έχει την κατάλληλη γραμματική και μόρφωση να το κάνει. Ναι. Όμως ο νόμος μιλάει για κύρος, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Αυτά θα μου πείτε είναι αόριστες έννοιες. Ναι, αλλά όταν όμως έρθει μια υποψηφιότητα, θα την αξιολογήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, βέβαια, ο οποίος θα εισηγηθεί. Εντάξει, ούτως ή άλλως, λίγο πολύ και σε μια πόλη του μεγέθους της Λαμίας γνωριζόμαστε όλοι. Νομίζω άπαντες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Στρωματιά, επιτρέψτε μου λίγο να φύγουμε από το θέμα του συμπαραστάτη. Βρισκόμαστε 2 χρόνια μετά τις δημοτικές εκλογές. Μάλιστα. Έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο με τους νόμους που ήρθαν και μετά τις τελευταίες εκλογές με την καινούργια κυβέρνηση. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε πια αυξημένες αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Στην ουσία, διοίκηση στο Δήμο ασκεί οπωσδήποτε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, αλλά κυρίως μέσω της Οικονομικής Επιτροπής και όχι πια του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την αναποδιά, να την πω εγώ, δυσλειτουργία, να την πω εγώ, πραγματικότητα βέβαια όμως πια και της πανδημίας. Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου πια γίνεται ηλεκτρονικά, άρχισε προχτές να γίνεται πάλι δειλά-δειλά διαζώσεις. Ποια είναι η γνώμη σας, πού πάμε? Η γνώμη μου είναι ότι από πολύ καιρό ήμουν υπέρ της διαζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τα έγραψα στα γραπτά μου και στις αναρτήσεις μου. Βέβαια, καθών χρόνων ο Δήμαρχος είχε δικαίωμα να διαλέξει, mm-hmm. δηλαδή η Δημοτική Αρχή να επιλέξει ανάμεσα στην ηλεκτρονική και στην διαζώσης. Όταν απαγορεύτηκε, βεβαίως μετά, mm-hmm. έχει δίκιο ο Δήμαρχος ότι δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Όμως τότε, εκεί το επίμεχο διάστημα, μπορούσε τότε με υγειονομικά μέτρα, με την κατάλληλη, πώς το λένε, τήρηση των πρωτοκόλων και με την αίθουσα της Λεωνίδου, που πράγματι τότε αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να μετακομίσει εκεί για λίγο διάστημα, να το κάνει. Δεν το έκανε. Είχε τότε η αντιπολίτευση αντιδράσει. Μαζί και με, εγώ προσωπικά ως πρώην Δημοτικό Σύμβουλος, είχα γράψει κάποια πράγματα. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα, ελπίζω τώρα από εδώ και πέρα η κανονικότητα να εφαρμοστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την διαζώση συνεδρίαση. Τώρα, όσον αφορά με την τα ουσία, στοιχεία τα σημερινά που έχουμε έτσι, ναι. δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου, δυστυχώς μετά τις εκλογές του 19 και ενώ είχαν προηγηθεί εκλογές οι δημοτικές και ενώ υπήρχε ένα πλαίσιο νομικό θεσμικό που με την απλή αναλογική και με την διασπορά των δυνάμεων, πλην όμως αυτή είναι η δημοκρατία μας, mm-hmm. Η κυβέρνηση έκρινε
νομοθέτησε την ενίσχυση των επιτροπών των δύο, και ειδικά της οικονομικής, σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μένα αυτό προσωπικά, αν με ρωτάτε, είναι στα όρια της νομιμότητας, της συνταγματικής νομιμότητας. Mm-hmm. Άλλωστε, ένας επιφανής καθηγητής μου, όχι τώρα, παλιά, τώρα είναι, παλιότερα. Mm-hmm. Ήταν ίσως να είμαστε και συμφοιτητές, έχει γράψει σχετικά, ένας από τους καλύτερους συνταγματολόγους. Η γνώμη μου είναι ότι είναι στα όρια της νομιμότητας. Εν πάση περιπτώσει όμως, εφόσον λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου, εδώ πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο υποβιβάζεται. Η Οικονομική Επιτροπή έχει τεράστιες αρμοδιότητες. Το Δημαρχοκεντρικό Σύστημα, αν ήταν σε ένα επίπεδο ισχυρό, τώρα είναι πανίσχυρο. Διαφωνώ με αυτή την γραμμή. Πάντα διαφωνούσα και από τότε που ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με ισχυρές αντιπολιτεύσεις είχα την άποψη ότι πρέπει να υπάρχουν η Δημοτική Αρχή να συνεργάζεται και να παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια και να υπάρχει περισσότερη δημοκρατική λειτουργία, να λειτουργούν οι επιτροπές, οι οποίες δυστυχώς σήμερα δεν λειτουργούν εκτός τις υποχρεωτικές. Να υπάρχει συνεννόηση με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, πράγμα που ο πρώην δήμαρχος το έκανε, ναι. Θετικά το έκανε, το βλέπω εγώ. Ο νυν δήμαρχος δεν το έχει κάνει ακόμα. Ελπίζω ότι σε θέματα μείζωνος σημασίας για την πόλη, καλό είναι να υπάρχει συνεννόηση των αρχηγών των παρατάξεων, πέρα από την δύναμη που έχει η Δημοτική Αρχή του μεγάλου ποσοστού και της νομιμοποίησής της, να μπορεί να συνεργάζεται περισσότερο με τους αρχηγούς και με τις άλλες παρατάξεις, ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εν κατακλείδη, κύριε Κούτρα, το Δημοτικό Συμβούλιο δυστυχώς μέχρι στιγμής, όχι το δικό μας, ευρύτερα υπολειτουργεί. Έχει κλονιστεί λίγο αυτό λόγω της Οικονομικής Επιτροπής. Εντάξει, είναι νόμος, τον σεβόμαστε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως πρέπει να λέμε ότι δυστυχώς το Δημαρχοκεντρικό Σύστημα καλά κρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με την ενίσχυση της Οικονομικής Επιτροπής. Κρατούσε, αλλά τώρα κρατεί επιπλέον. Ναι, και προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε και μια θετική εξέλιξη συνολικά τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, διότι θεωρώ ότι το Δημαρχοκεντρικό Σύστημα δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν προβλήματα. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Βέβαια, η απλή αναλογική για μένα, είμαι θειασότης της απλής αναλογικής ή συστήματος απλής αναλογικής, πάντα το ήθελα. Δεν έχει εφαρμοστεί όμως επί της ουσίας στις παρατάξεις. Δεν υπήρξαν δηλαδή συνενέσεις στη διοίκηση. Στη Λαμία υπήρξε, αλλά και εδώ στη Λαμία νομίζω ότι έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει διότι δεν υπάρχει, ας το πούμε έτσι, θετικό πρόσημο κατά τη γνώμη μου από τη συνεργασία την τοπική της Λαμίας στο κέντρο, στο οποίο είμαι και επιλαχών, με τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή θεωρώ ότι τα αρνητικά είναι περισσότερα, να μην σας πω συγκρίτως περισσότερα, από τα θετικά, αν υπάρχουν θετικά. Να ρωτήσω κάτι, γιατί στο νου μου είχα τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο, θα το ρωτήσω αργότερα. Ό,τι θέλετε. Αυτή η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο των Λαμιαίων, έχει απορρέει από κάποια συμφωνία γραπτή, συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάποια... Μέχρι στιγμής και τουλάχιστον από τα δημόσια λεγόμενα και από τις δικές μου πληροφορίες, γιατί δεν έχω άμεσες πληροφορίες αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Όταν έγινε, κύριε Κούτρα, τον Αύγουστο του 19 η πρώτη συζήτηση στο συνδυασμό μας, γιατί εγώ ως επιλαχών πήγα εκεί και ήμουνα ο μοναδικός τότε, εγώ που θα το πω και όπως θέλει στο κρίνει ο κόσμος, ο οποίος είχα τις επιφυλάξεις μου. Ήμουνα επιφυλακτικός, είπα να περιμένουμε κανένα εξάμεινο να δούμε πώς θα πάει η Δημοτική Αρχή και αν ο Δήμαρχος ήθελε τότε, μετά από τους 6 μήνες, να μας καλέσει να συμβάλλουμε, δεν είχαμε αντίρρηση. Δυστυχώς η άποψή μου τότε μειοψήφισε συντριπτικά. Η πλειοψηφία τότε αποφάσισε να γίνει μια συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, εγώ επανήλθα με αναρτήσεις μου και με συνεννόηση με τους άλλους, με τους εκλεγμένους, και τους είπα ότι τουλάχιστον πάρτε ένα πλαίσιο, πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας, για να μπορούμε να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και δεύτερον, είπα τότε εγώ, το οποίο έχει καταγραφεί και το ξέρουν και μπορεί κάποιος να μου το επιβεβαιώσει, είπα να μην είναι ο αρχηγός του συνδυασμού αντιδήμαρχος. Δηλαδή, είπα το εξής, να βάλουμε αντιδήμαρχο οποιονδήποτε εκτός, να μην είναι αρχηγός, ώστε η Λαμία στο κέντρο να μην δεσμεύεται από την διοικητική λειτουργία του αντιδήμαρχου. Δηλαδή, είπα, αν μεν ο επικεφαλής θέλει να είναι αντιδήμαρχος, ας δώσει τη θέση του σε έναν από τους δύο εκλεγμένους. Αν πάλι θέλει να παραμείνει,
ας μην είναι αυτός αντιδήμαρχος, να μπει ένας από τους άλλους δύο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και οι δύο απόψεις μου δεν ακούστηκαν τότε, δεν εισακούστηκαν. Δηλαδή ήμουνα. Η άποψη ήταν μειοψηφική. Μάλιστα. Συντριπτικά μειοψηφική. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο, υπάρχει πολιτικό και θεσμικό έλλειμμα κατά τη γνώμη μου. Και αν θέλετε, υπάρχει και ιδεολογικό έλλειμμα, γιατί η παράταξή μας Λαμία στο κέντρο είχαμε μια άλλη αντίληψη για τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή και ο επικεφαλής αλλά και όλοι εμείς που συμμετείχαμε έχουμε μια ιδεολογική προσέγγιση σε άλλη κατεύθυνση από του Δημάρχου. Mm-hmm. Από την... Άλλωστε γι' αυτό και υπήρξαν άλλες παρατάξεις. Σωστά, αλλιώς θα υπήρξαν. Αλλιώς δεν θα ήμασταν όλοι μαζί. Θεωρώ λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει πολιτικό έλλειμμα και έλλειμμα το οποίο οι δημότες μας μπορούν να το αξιολογήσουν. Μάλιστα. Να επανέλθω στην ερώτηση που ήθελα να κάνω νωρίτερα, γιατί νομίζω ότι η ουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται εκεί. Με τις αλλαγές του νόμου Θεοδωρικάκου, ουσιαστικά οι κοινότητες, θα το πω λαϊκά, ξεδοντιαστήκαν. Οι τοπικές κοινότητες. Ναι, ναι, ναι. Εάν λοιπόν μια πόλη σαν τη Λαμία, ένας δήμος, ο οποίος βέβαια και εδώ τώρα με κατάλοιπα του παρελθόντος πιάνει τη μισή φθιότητα στην ουσία ο Δήμος Λαμίας από την Παύλιανη είναι πολύ μέχρι... μεγάλο, είναι Δήμος Αχανής. Ναι. Αχανής. Τι να πω τώρα, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Έτσι. Και τα προβλήματα είναι πολυπίκυλα. Μην λειτουργώντας το κύτταρο της κοινότητας, πώς θα μπορέσει πια η οποιαδήποτε δημοτική αρχή να έχει τον παλμό της κοινωνίας είναι και να μπορέσει αντίστοιχα να λειτουργήσει. Είναι ένα έλλειμμα αυτό. Θα δούμε πως είναι ένα έλλειμμα. Είναι αλήθεια ότι πράγματι το πλαίσιο για τις κοινότητες είναι, κατά τη γνώμη μου, θα υπάρχει δυσλειτουργία. Mm-hmm. Και είναι αλήθεια ότι η Δημοτική Αρχή επιλαμβάνεται θεμάτων που μπορούσε να είναι στην τοπική κοινωνία. Εντάξει, είναι πολιτικά προβληματικό. Θεσμικά έχει ένα θέμα. Από εκεί και μετά όμως... Είναι νόμος του κράτος τώρα. Θα πορευτούμε έτσι για το 23. Σωστά. Τι άλλο να πω δηλαδή. Πρέπει να σεβόμαστε την νομοθετική τάξη, όπως τη σεβόμαστε πάντα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε ότι μπορεί μέχρι τότε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο νόμο, mm-hmm. οι οποίες να εξομαλύνουν λίγο. Ήδη μαθαίνω ότι οι πρόεδροι κοινοτήτων θέτουν θέματα δηλαδή. Ναι. Και νομίζω ότι οι βουλευτές μας εδώ. Αλλά είναι ευρύτερο το θέμα. Είναι πανελλήνιο αυτό. Σωστά, δεν μιλάμε για κάποιο ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τη Λαμία. Και νομίζω ότι η ΚΕΔ εδώ μπορεί να επέμβει λίγο να το κάπως να εξισορροπήσει τα διαστότα, ας πούμε. Χωρίς να ξεχνάμε ότι η νομοθετική εξουσία είναι στη Βουλή. Ναι. Χωρίς να ξεχνάμε ότι η κυβερνητική πολιτική εκπορεύεται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι. Την εκλεγμένη κυβέρνηση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και από αυτό το μικρόφωνο νομίζω ότι πολλές φορές το κάνουμε. Εκτιμούμε κάποια πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή δεν λειτουργούν στη σωστή κατεύθυνση για το κοινό συμφέρον. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρξει και μια πιο οργανωμένη κοινή δράση. Έτσι. Και θα πρέπει να γίνεται και η συζήτηση. Δηλαδή να γίνει μια συζήτηση που, η οποία να τεθεί στο ομάδιο Υπουργείο. Εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει, να πούμε, τουλάχιστον υπήρχε μέχρι πρότενος μια... είχα δει στον κύριο Λιβάνιο, ας πούμε, να τον ονομάσω, ναι, δηλαδή, βέβαια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πράγματι είναι mm-hmm. από τα εξαιρετικά στελέχη. Υπήρχε μια τάση, να πούμε, να διορθώνει πράγματα. Δεν ξέρω τώρα ποιος... Α, είναι εδώ, ο δικός μας, ο φίλος μας, ο κύριος Πέτσας. Εντάξει, ο άνθρωπος πιστεύω ότι μπορεί να δει τα θέματα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι τα αντιλαμβάνεται. Τα αντιλαμβάνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι και θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θεωρώ ότι έτσι είναι όπως τα λέτε, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, σε όλα τα θέματα, να εξομαλυνθούν λίγο τα θέματα αυτά και να είναι περισσότερη δημοκρατική η λειτουργία των θεσμών αυτών. Γιατί είναι το κύτταρο της δημοκρατίας, δεν είναι. Βεβαίως, έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου, έλεγε ότι είναι το κύτταρο της δημοκρατίας η τοπική αυτοδιοίκηση. Και οφείλει να είναι. Και οφείλει να είναι, γιατί οφείλει να είναι. Διότι βοηθάει τις τοπικές υποθέσεις. Μάλιστα. Ασχολείται με τις τοπικές υποθέσεις. Κύριε Σταματιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε για σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Ναι, και να πω σε αυτό, κύριε Κούτρα, ότι εντάξει, ευχαριστώ και τον σταθμό σας που εντάξει, με φιλοξένησε ως μη θεσμικό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
Πράγμα που πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, εκτός τους θεσμικούς, οι οποίοι, εντάξει, έχουν τον πρώτο ρόλο, αυτοί είναι εκλεγμένοι, νομίζω και οι άλλοι, όταν έχουν να πούν κάτι, καλό είναι να ακούγονται. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Στρωματιά, η άποψη δική μου και νομίζω ότι είναι και η άποψη της εκπομπής, ότι καμία φωνή όταν είναι εμπεριστατωμένη δεν περισσεύει. Το θεσμικό ή όχι έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα και κυρίως με θέματα της συγκεκριμένης στιγμής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο περισσότερες φωνές ακούγονται, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όλοι μια άποψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρά.